η Χριστίνα Γιαννάκη, Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας. Κυρία Γιαννάκη, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους αγαπητούς τηλεθεατές σας. Λοιπόν, έχουμε συστάσεις, τα ακούσαμε και χθες, είδαμε τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας. Έρχεται τρίτο εμβόλιο για τα άτομα άνω των 12 χρόνων, τα παιδιά, τέταρτο εμβόλιο. Δώστε μας λίγο την εικόνα του πώς θα προχωρήσουμε. Να σας πω. Καταρχήν αυτές οι συστάσεις κάναμε εμείς ως η πρόεδρος δηλαδή και τα μέλη της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας που απαρτίζεται από γιατρούς. Πήραμε και είπαμε κάποιες συστάσεις, οι οποίες κατά την άποψή μας είναι πάρα πολύ σημαντικές για τους εξής λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι θα δοθεί η τρίτη και η αναμνηστική δόση στα παιδάκια ηλικίας άνω των 12 ετών με mRNA, χωρίς να επηρεάζεται η έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού του SafePass. Αυτό είναι το ένα, αλλά νοουμένου ότι θα έχουν περάσει οι 6 μήνες. Και η δεύτερη απόφαση, εξίσου πάλι σημαντική, είναι ο εμβολιασμός έναντι του COVID, χωρίς πάλι να επηρεάζεται η έκδοση ευρωπαϊκού πιστοποιητικού, δηλαδή η τέταρτη δόση, θα είναι για άτομα άνω των 70 ετών. Και το δεύτερο, ανεξαρτήτου ηλικίας, εφόσον έχουν περάσει οι 5 μήνες, θα δίνεται αυτή η τέταρτη δόση σε ένικους στεγών, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι δουλεύουν μέσα σε αυτές τις στέγες και τις κλειστές δομές και επίσης και στους επαγγελματίες υγείας, αλλά και σε μία σειρά από ασθενείς οι οποίοι έχουν διάφορες ασθένειες. Τα δηλαδή, παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή με κάρτες τους δέκτες μας. Είναι ανοσοκατασταλμένοι, έχουμε τους νεφροπαθείς, έχουμε τους ασθενείς οι οποίοι παίρνουν βιολογικούς παράγοντες, τους ασθενείς οι οποίοι κάνουν αιμοκάθαρση, είτε υποβάλλονται σε μία περιτονιακή κάθαρση. Είναι μία γκάμα ασθενών, οι οποίοι αυτοί θα μπορούν να πάρουν και την τέταρτη δόση. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψη αυτής της Επιτροπής Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας. Κυρία Γιαννάκη, πότε αρχίζει όλη η διαδικασία, πότε να περιμένουμε πως θα αρχίσουν οι πρώτοι τέταρτοι. Την άλλη Τετάρτη η απόφαση αυτή θα περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο και αμέσως μετά θα ανοίξει η πλατφόρμα για να μπορεί ο κόσμος μέσω της πλατφόρμας να κλείνει το ραντεβού του και θα πηγαίνει στα εμβολιαστικά κέντρα τα οποία, όπως ξέρετε, δουλεύουν και έχουν καταθέσει την ψυχή τους όλα αυτά τα κέντρα τα οποία δούλεψαν για το καλώς νοούμενο συμφέρον της δημόσιας υγείας και θα πούμε ότι τα ποσοστά μας είναι καλά. Εμείς θέλουμε ακόμη μια αύξηση. Φυσικά έχουμε πάρα πολλούς οι οποίοι αρνούνται τον εμβολιασμό. Αυτό θα θέλαμε να μας πείτε, το πού βρισκόμαστε σήμερα, πού βρίσκεται το ποσοστό εμβολιασμού σήμερα και αν έχετε και την ελπίδα πως αυτό το τέταρτο εμβόλιο θα τύχει της εκμετάλλευσης από τους δικαιούχους, καθώς πλέον είναι μία σύσταση, δεν είναι υποχρεωτικό. Είδαμε και το προηγούμενο διάστημα το τι έγινε. Θα σας πω. Καταρχήν, εμείς το ποσοστό πια του ενήλικου πληθυσμού, πλήρως εμβολιαστέντες, έχουμε φτάσει στο 85,1 και το ποσοστό του γενικού πληθυσμού είμαστε στο 72,4. Επίσης, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δούλεψε πάρα πολύ αυτή η μέθοδος του walk-in. Μιλάμε σχεδόν 382.000 πήγαν στα walk-in για τα θέματα αυτά του εμβολιασμού. Επίσης, δούλεψε πάρα πολύ και η ηλικία των 5 με 11 ετών. Είμαστε σε ένα ποσοστό 10,2. 16 με 17 ετών είμαστε σε ένα ποσοστό 56,7. 12 με 15 ετών είμαστε σε ένα ποσοστό 46,2. Όμως, μέσα στην Επιτροπή των Εμβολιασμών, εμείς έχουμε και τον πρόεδρο της Παιδιατρικής Εταιρείας, έχουμε και παθολόγους και παιδίατρο από το δημόσιο. Οι γονείς έχουν πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα και ενδιαφέρονται για αυτή την τρίτη αναμνηστική δόση στα παιδιά τους. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Και το άλλο σκέλος είναι ότι πάρα πολλοί χτυπούν τηλέφωνο και ρωτούν πότε θα πάρουν την τέταρτη δόση.
για αυτές τις ηλικίες που σας είπα και από τα ιδρύματα που μας χτυπούν και από τις κλειστές δομές. Εγώ ευελπιστώ ότι θα έχουμε μια μεγάλη ανταπόκριση πάλι για την τέταρτη δόση και το τονίζω αυτό. Δεν θα επιβάλλουμε σε κανένα να πάει να την κάνει, αλλά αν σκεφτεί κάποιος και σκεφτεί τον εαυτό του πρώτα, το δημόσιο συμφέρον και το καλώς νοούμενο είναι το δημόσιο συμφέρον για να μην έχουμε τόσες πολλές εισαγωγές μέσα στα νοσηλευτήρια. Και γι' αυτό εμείς μπήκαμε και σε αυτήν την τέταρτη δόση, την οποία έχουμε δώσει αυτές τις συστάσεις, οι οποίες πιστεύω ότι ο κόσμος θα τις ακολουθεί. Αυτό θα φανεί τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Στην ερχόμενη εβδομάδα να περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο, να δούμε πόσοι θα τρέξουν για ραντεβού και για εμβολιασμό. Ναι. Κυρία Γιαννάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά.